Καλησπέρα σε όλους και σε όλες από μένα. Να ευχαριστώ θερμά τον Διοικητικό Σύλλογο της Αθήνας που με τιμά βαθιά αυτή την πρόσκληση σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο κύριο Αλεξανδρή και τον Βασίλη τον Ασημακόπουλο, που συνέλαβαν αυτή την ιδέα για την εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Παπαδάκη, φίλο μου παλιά και δικηγόρο μου, για τη σημερινή του παρουσία. Και φυσικά τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος για δεύτερη φορά μου κάνει την τιμή να είναι στους παρουσιαστές της εκδήλωσης. Φυσικά τον εκδοτικό μου οίκο, τον εκδοτικό οικοτόπο που πάντα φιλοξενεί τέτοιες δραστηριότητες και εκδόσεις, τη Χρυσούλα Γραμμένου που έκανε την επιμέλεια. Και φυσικά εντάξει, είναι προφανές ότι για να είναι σαφές αυτό, ότι αυτό το βιβλίο κατά 70% πάλι σε μεγάλο μεγάλο βαθμό ανήκει στον πατέρα μου, ο οποίος είχε αυτή την τρέλα, θέλει την έφεση. Παρότι δεν ήταν ιστορικός, σχεδόν κατήτρος άλλα πράγματα, ήταν οικονομολόγος, να πάει μέχρι το τέλος και να ψάξει να δει τι ακριβώς έγινε σε αυτές τις δύο δίκες. Έτσι, μια ιστορία που ξεκίνησε από τη δεκαετία, αρχή της δεκαετίας του 80 με ένασμα την γνωστή ταινία του Νίκου Τζίμα, άνθρωπο του Γαρίφαλο, και στη συνέχεια προχώρησε στη δεκαετία του 90. Από τον πατέρα μου, ο οποίος πια ως συνταξιούχος μπορούσε να ψάξει πολύ πιο αναλυτικά και διεξοδικά για να μπορέσει να βρει τα πρακτικά της Βίκης, τα οποία έχει κάνει και έναν πολύ ενδιαφέροντα σχολιασμό, ο οποίος υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο βιβλίο, με τη μορφή των παραγωγών ή με τη μορφή των εισαγωγικών σημειωμάτων στις δύο Βίκες. Και να πω εδώ πέρα να διευκρινίσω ότι και οι πίνακες που υπάρχουν μέσα, για την πρώτη Βίκη ειδικά, είναι του πατέρα μου έτσι, προϊόν, και το οποίο έχει ενδιαφέρον ακριβώς γιατί δείχνει το που περίπου μπορούσε κανείς να κάνει πρόβλεψη που θα καταλήξει ένας κατηγορούμενος ανάλογα με τη στάση που κρατούσε μέσα στο δικαστήριο. Ήταν απλά τα πράγματα. Θα πω και στη συνέχεια. Βέβαια, άμα έλεγες ότι απεταξάμε τον κομμουνισμό, καμία σχέση, εγώ τι μου λέτε τώρα, και ήταν περίπου μαθηματικά βέβαια, ειδικά στην πρώτη δίκη, ότι θα κατέληγε σε αφόωση. Ή τέλος πάντων σε μια καταδίκη 2-3 χρόνια με αναστολή και θα έβγαινε έξω μόλις τελειώνει η δίκη. Αν κράταγες μια άλλου είδου στα συνέπεια στις αρχές σου και την ιστορία σου, τότε ήταν περίπου βέβαιο ότι θα κατέβηκε στην καλύτερη περίπτωση όπου και ο Κώστας στα ισόβια, στη χειρότερη σε θάνατο. Λοιπόν, να πω ότι αυτή είναι λοιπόν ότι όντως πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το βιβλίο είναι προϊόν της δουλειάς του πατέρα μου. Και έρχεται και με ενδιαφέρον ακριβώς το ότι μπορεί κανείς να μιλήσει και να πει ότι καμιά φορά οι σημαντικές ιστορικές δουλειές, και όχι μόνο ιστορικές δουλειές στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό επίσης είναι κάτι που αξίζει να αναφερθεί. Τώρα να πούμε, ξεκινήσουμε λίγο από τον τίτλο. Έτσι, ο τίτλο, ο οποίο είναι κομμάτι από την Δίκη Μπελογιάννη, και ήταν μια ιδέα που κάνει του Καραχάλιου να μπει στελέχος του, να μπει σαν τίτλος. Μας κάνει και κάνουμε επιλογές. Αν θέλετε και με επιτρέπετε, κάνουμε επιλογές. Δεν αγαπάμε όλη την ίδια Ελλάδα και δεν αγαπάμε και όλοι τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι περίπου σίγουρο, έτσι. Και ο καθένας μας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Ας πούμε, προφανώς ο υποφαινόμενος αγαπάει την Ελλάδα της αντίστασης και της πάλι συνάντησης στην κατοχή. Δεν αγαπάει όμως μια Ελλάδα που το 19 πήγε στην Ουκρανία. Δεν αγαπάει την Ελλάδα των συνταγματαρχών, την Ελλάδα της Ρετσινόγλωβου, της μεταξικής δικτατορίας, και σίγουρα δεν αγαπάει την Ελλάδα του 49-52. Φυσικά ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά είναι προφανές ότι ο Μπελογιάννης και με την απολογία του εκεί στοχεύει. Στο να δείξει δηλαδή ότι να αναστρέψει με πολιτικό τρόπο, υπερασπιζόμενο στη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να αναστρέψει όλη την επιχειρηματολογία που υπάρχει, την πολιτική και όχι την νομική. Την πολιτική επιχειρηματολογία που υπάρχει, ότι εδώ πέρα έχουμε μία βράκα κατασκόπων, έτσι και ανθεληνικών στοιχείων, τα οποία αποσκοπούν στο να φύγουν κομμάτια ολόκληρα γεωγραφικά προς τις ανατολικές χώρες, και με την όλη τους δραστηριότητα αυτή είναι η βασική τους κατεύθυνση. Αυτό ο Μπελογιάννης με την απολογία του και στις δύο δίκες επιχειρεί και είχε πολύ εύστοχα να ανασκευάσει.
έτσι λέγοντας ότι ολόκληρο. Εδώ σε ένα στοιχείο το οποίο έχει δύο πλευρές, έτσι ότι στη διάρκεια της κατοχής η μία πλευρά της άπλωσης τάξης της χώρας έφυγε γρήγορα γρήγορα και όπου φύγει για να πάει στην Αίγυπτο, έτσι αρχικά στη Κρήτη και μετά στην Αίγυπτο, και μία άλλη πλευρά είτε δεν έκανε τίποτα είτε συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Έτσι, αν σκεφτεί κανείς τον τεράστιο αγώνα, ο οποίος έγινε από την Αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1941, αμέσως μετά δηλαδή την κατοχή. Το οποίο τι ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος του 1941, έτσι αποβεκατισμένο από τις φυλακές, τις εξορίες, την κατοχή του δικτατορία του Μεταξά, έτσι κατάφερε να αναστηλώσει το φρόνημα των Ελλήνων, να δημιουργήσει το αίμα και τον Ελλάς. Αυτό, απαντάει ο Μπελογιάννης, είναι πολύ βασικό για να καταλάβουμε την προσφορά που υπήρχε και που υπήρχε την περίοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Αιωνικού Κινήματος όλη αυτή την περίοδο. Έτσι, και να γίνει και καλύτερη απάντηση στο ρόλο που έπαιξε η αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά, όλη εκείνη την εποχή. Και στο πώς, ας πούμε, κατάφερε να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλη τη στρατηγική του άξονα και τις δραστηριότητες των Γερμανών και των Ιταλών στην Ελλάδα. Έτσι, λειτουργώντας βοηθώντας τη συνολική προσπάθεια που υπήρχε από τους σύμμαχους για να κερδιθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Συνολικά, η στάση του Μπελογιάννη, και όχι μόνο του Μπελογιάννη, έτσι, γιατί και υπάρχει πρώτη και δεύτερη δίκη, στη δεύτερη, στην πρώτη δίκη είναι πολλοί οι οποίοι κρατάνε μια πάρα πολύ συνεπή στάση απέναντι στις αρχές τους και στην ιστορία τους και στην πορεία της ζωής τους. Έτσι είναι η Λίζα Κόντου, την ανέφερε και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, είναι ο Στάξης ο Βρωμάζος, έτσι είναι ο Γραμμένος, είναι διάφοροι που κρατάνε μια στάση πάρα πολύ αξιοπρεπή και πολιτική. Και στη δεύτερη δίκη η Έλλη Παπαϊωαννίδου, ο Τάκης Λαζαρίδης. Ακριβώς δείχνοντας ότι μια πλευρά είναι τουλάχιστον γελίο να μπορεί να κατηγορηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα σελέκτη και τα μέλη του ως κατάσκοπη, και από την άλλη πλευρά να θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή οι ίδιοι εσείς που μιλάτε για μια νέα Ελλάδα μετά το τέλος του εμφυλίου, εσείς μας οδηγείτε στο φάνατο, προχωράτε σε καταδίκες, έχοντας το κολαστήριο της Μακρονήσου, τις φυλακές στον Αβέρφο, στις φυλακές Αβέρφο και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Και να αναδείξει την αντίφαση και την υποκρισία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο, το οποίο έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, στο τέλος της δεκαετίας του 40, έτσι, δεν είναι καμία σχέση η πραγματικότητα με τη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε. Έτσι, καμία σχέση. Διεθνούς σχετισμούς, συνθήκες ζωής κλπ. Έχουμε το 49 την νίκη του Μαότσε Τουνγκ στην Κίνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ανατολική Ευρώπη, η οποία χωρίζεται στα δύο. Την Ανατολική Ευρώπη. Την Ευρώπη που χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική, ενώ και πολιτικά. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο άγχος και πανικό στο δυτικό κόσμο και στις ΗΠΑ, που είναι η κυρίαρχη υπεριαλιστική δύναμη εκείνη την εποχή. Και ο πόλεμος στην Κορέα πολλαπλασιάζει αυτούς τους φόβους. Ότι πάμε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε πολύ συνολικές αλλαγές στους σχετισμούς δύναμης. Με αυτήν την έννοια, ο πόλεμος της Κορέας παίρνει μια πολύ έτσι, οριακή διάσταση, αν θέλετε. Και θεωρείται δεδομένο ότι κάθε δυτική χώρα πρέπει να είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στον πόλεμο της Κορέας. Κατά συνέπεια, και φυσικά η Ελλάδα, η οποία η Ελλάδα θεωρείται κάπως αδύναμος κρίκος, ακριβώς γιατί υπάρχουν τέσσερις άλλες χώρες, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Γιουγκοσλαβία, οι οποίες έχουν περάσει στο άλλο στρατόπεδο. Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση από το 1950 που ξεκινάει ο πόλεμος στην Κορέα να υπάρξουν αντιδράσεις στην εμπλοκή της σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι, βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε πυρηνική κίνηση θεωρείται κατασκοπική. Πράξη κατασκοπίας, οποιαδήποτε προσπάθεια αντίδρασης, έστω και από μια πασιφιστική διάσταση και προέλευση, θεωρείται προσπάθεια κατασκοπίας και πρέπει όλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε κάτι τέτοιο να καταστέλλονται, ενίοτε και να εκτελούν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,
Έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει και. Υπάρχουν και έγγραφα, παραπέμπω σε ορισμένα έγγραφα του. Εγώ είναι, αυτό είναι η δική μου δουλειά. Του State Department, του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία δείχνουν ότι όντως υπήρχαν φόβοι στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι μπορούσε να γίνει εισβολή. Φυσικά δεν ήταν αλήθεια αυτό, αλλά υπήρχε φόβος. Να καταλάβουμε την εποχή. Φόβος ότι θα υπήρχε εισβολή του Δημοκρατικού Στρατού, του ανασυγκροτημένου Δημοκρατικού Στρατού πια στις δεκαετίες του 1950 από τη Βουλγαρία και την Αλβανία, μέσω και βοήθειας από τις δύο χώρες, κυρίως από τη Βουλγαρία, και οπότε να υπήρχε ένας τρίτος γύρος κλπ. Άρα οτιδήποτε λειτουργούσε από πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος εντός Ελλάδος μέσω των παρόμοιων μηχανισμών έπρεπε να εξαλειφθεί τελείως και με βαριές ποινές και με εκτελέσεις. Ξαναλέω, αυτό είναι για να πούμε λίγο το πλαίσιο του ψυχρού που λέμε και την εποχή για να κατανοήσουμε καλύτερα τις εξελίξεις. Αυτό το οποίο. Και σε αυτό το πλαίσιο, έτσι, η σύλληψη του κλιμακίου Μπελογιάννη το Δεκέμβριο του 50, αλλά και ο δεύτερος γύρος συλλήψεων μετά την ανακάλυψη των ασυρμάτων στις Βίο Γιάθκες το Νοέμβριο του 51, έτσι, έπρεπε να καταλήξει σε βαριές ποινές και σε εκτελέσεις και γενικά επίσης. Υπήρξαν και μεγάλες προσπάθειες εξαγοράς και εκμαυλισμού κατηγορουμένων να σπάσει και το φρόνημα όσων συνέχιζαν να έχουν μία δράση φυσικά εκτός νόμου λειτουργώντας μονομένου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και με αυτή την έννοια έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν εκτελέσεις. Έτσι έχουμε την πρώτη δίκη, η οποία καταλήγησε σε καταδίκες σε θάνατο, αλλά αυτές μέσω της σχετικής απόφαση της κυβέρνησης μετασχηματίζονται σε πηγές σε καταδίκες ισοδύων δεσμών. Και εγώ το ενδιαφέρον, το οποίο πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι την ίδια μέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα γίνουν καταδίκες, ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις, την ίδια μέρα και ώρα, έτσι μπαίνει η αστυνομία στις δύο Γιάφκες. Πρώτα στην Γλυφάδα, πρώτα στην Καλυφαία και μετά στην Γλυφάδα. Γιατί πολύ απλά με τα ραδιογωνιόμετρα γνώριζαν ήδη τη λειτουργία των ασυρμάτων και το είχαν κρατήσει ως όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το στοιχείο. Και μέσω των ασυρμάτων να προσπαθήσουν να φτιάξουν, να στήσουν κατηγορίες, κατασκοπή. Ο Κώστας νομίζω ότι έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη έτσι, προσέγγιση του γιατί όλοι αυτοί, από νομική άποψη, εγώ δεν είμαι νομικός, από νομική άποψη ήταν όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά δεν ήταν νομικό το θέμα, μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι, ήταν αυστηρά και αμυγός πολιτικό. Και με αυτή την έννοια στήθηκε και η δεύτερη δίκη, η οποία κατέληξε σε καταδίκες και οι οποίες καταδίκες οδήγησαν σε εκτελέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η φιλιάρχουσα τάξη, η ελληνική άρχουσα τάξη, η οποία είχε τρομοκρατηθεί στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ότι θα έχανε την εξουσία της, ήθελε να δείξει ότι από εδώ και πέρα και εμείς συμμετέχουμε κανονικά στο δυτικό στρατόπεδο και άρα πόλεμος Κορέας, συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας και καμία αμφιβολία περί αυτού και ταυτόχρονα ότι όποιος συνεχίσει να λειτουργεί εντός του πλαισίου του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος θα έχει μια πάρα πολύ άσχημη κατάληξη και να λειτουργήσει αυτό έτσι αποτρεπτικά συνολικά. Να πω κάτι εδώ, ένα σημείο εδώ. Θα μπορούσε να πει κανείς εντάξει, αλλά τέλος πάντων και ήταν η περιοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 50. Υπήρξε γνωστόν οι εκλογές και του 50 και του 51 με διαφορετικούς σχηματισμούς εκπροσωπήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ζήτημα είναι ότι και στις δύο εκλογές έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ήταν πάνω από 100 στην Αθήνα. Έτσι, ότι οι υποψήφοι οι οποίοι εκλέχτηκαν ήταν οι άνθρωποι τους οποίους υποστήριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε, είμαστε 1950, έτσι, δεν είμαστε το 2017 με το Twitter και το Ιντερνετ, έτσι, είμαστε το 1950. Σημαίνει ότι ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων, στόμα με το στόμα, διέδωσε μία γραμμή. Μία γραμμή και μία κατεύθυνση, η οποία έφτασε στους αποδέκτες της. Άρα σήμερα μία γείωση, ακόμα και σε συνθήκες ήττας. Πολιτική γείωση των ηττημένων, ακόμα και σε συνθήκες ήττας με τα λαϊκά στρώματα. Αυτό... για να καταλάβουμε λίγο το συνολικό πλαίσιο. Έτσι, η κυβέρνηση Πλαστήρα, η οποία εκείνη την περίοδο είχε την πολιτική ευθύνη, η οποία ήταν μια κυβέρνηση η οποία αποτελείται και από άλλα κεντρώα κόμματα πιο συντηρητικά από την ΕΠΕΚ του Πλαστήρα και τα οποία σαφώς ήταν υπέρ ελαχίστων εξαιρέσεων γύρω από τα
γύρω από καταδίκες, εκτελέσεις, μέτρα εκτάκτου ανάγκης κλπ. Και πιέζαν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΙΕΠΕΚ θα ήθελε να αποφύγει, θα ήθελε να μπει η χώρα, πιστεύω, σε μια λογική έτσι, εξομάλυνσης, αλλά βεβαίως με το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτός νόμου. Ωστόσο, ήταν αποφασισμένοι σε αυτό να το τραβήξει πάρα πολύ. Και γι' αυτό άλλωστε, όταν τέθηκε το θέμα, εδώ το ενδιαφέρον τέθηκε από έναν άνθρωπο που ήταν από τη δεξιά, την άκρα δεξιά. Έτσι, ο Ανδρέα Ιωσήφ, ότι αν απορρίψει ο βασιλιάς τις αιτήσεις κάτω, εμείς τι κάνουμε, παρετούμαστε. Και εκεί υπήρξε μια πολιτική επιλογή που έλεγε ότι καλύτερα να διαχειριστούμε εμείς την κατάσταση, να την διαχειριστούν κάποιοι άλλοι. Και αυτή η επιλογή έφερε και από εκεί και πέρα πολύ γρήγορα κάποια γνωστά διέξοδα και από εκεί και πέρα και την πολύ γρήγορη κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας του Παπάδου και την κυβέρνηση της χώρας από τη δεξιά για πολλά χρόνια στη συνέχεια. Αυτά σε ό,τι... Τώρα, δύο πράγματα για να μην μιλήσω πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τις ζήτησεις της Βίκες, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει κανείς να ταξινομήσει λίγο τους κατηγορούς και τις τάσεις που κρατήσανε. Εντάξει, καλά, στην πρώτη δίκη, εντάξει, το είπε πολύ εύστοχα ο Κώστας, είναι μια προσπάθεια να μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι, εντελώς άσχημα μεταξύ τους, οι οποίοι μικρή σχέση είχαν με τα παράνομα δίκτυα, οι περισσότεροι. Στη δεύτερη τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Πολύ πιο ξεκάθαρα και πολύ πιο επιλεγμένα. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πιστεύω κυρίως λόγω του πολιτικού σχετισμού, του συνολικού πολιτικού σχετισμού, δύναμης δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Έτσι. Και είτε απορρίπτει τη ζωή του, είτε και αρχίζει και ήδη έχει προχωρήσει από την προανάκριση στο να δώσει ονόματα συντρόφων του. Και κατάει αυτή τη στάση σε όλη την δίκη. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα το οποίο, κατηγορουμένο το οποίο. Πάλι πιστεύω στο αποτέλεσμα του συνολικού σχετισμού μην αμυσβαίνουν. Απορρίπτει τη ζωή του, απορρίπτει το Κομμουνιστικό Κόμμα, απορρίπτει τη σχέση του με αυτό, θεωρεί ότι έκανε λάθος, θεωρεί ότι παρασύρθηκε, αλλά δεν δίνει ονόματα. Έτσι, η περίπτωση του Μπάτση, ο οποίος μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη συλληφθέντες, οπότε δηλαδή, αναφέρεται στην Ιωαννίδου κλπ. Έτσι, όσο ήξερε η ασφάλεια και ήξερε το ρόλο που παίζανε. Αλλά κρατάει μια στάση και δεν δίνει κανέναν από αυτούς που του παράνομου μηχανισμού οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Και είναι αυτό που βολίασε ο Νικολακόπουλος, ειδικά η περίπτωση της Άλκης Ζέ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και άλλων που δεν συνελήφθησαν. Θα συμφωνήσω εδώ με τον Κώστα. Θα ήταν πολύ εύκολο να ρίξουμε το ανάθεμα αυτή τη στιγμή, 2017, στη αίθουσα του Γεωργικού Συλλόγου και να πούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και τους πολιτικούς σχετισμούς που υπήρξαν, έτσι και χωρίς να συμφωνήσουμε μια τέτοια στάση, να δούμε πώς αντιδρούν κάποιοι άνθρωποι και πώς οι πολιτικοί σχετισμοί δημιουργούν συνθήκες ήττας και αντίστοιχες συμπεριφορές. Να πω δύο κουβέντες μόνο, γιατί αξίζει πιστεύω τον κόπο, είναι τους απόντες της Βίκης. Σε αυτή τη Βίκη υπάρχουν δύο απουσίες. Ο ένας τη μόλις έχει πεθάνει και έχει αυτοκτονήσει, που είναι ο Νίκος Βαδούδης, και ο άλλος είναι ο Νίκος Πλουμπίδης. Για τον Βαδούδη αξίζει μια αναφορά. Έτσι, γιατί κάπου ξεχνιέται στην ιστορία, ενώ ήταν μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Έτσι, ο Βαδούδης γεννήθηκε στην Ρωσία, από Ρωσίδα μητέρα, μεγάλωσε κάποια χρόνια στη Ρωσία, μετά τον πατέρα του πήγαν στη Μυτιλίνη. Από πολύ νεαρός έγινε συνδικαλιστής, συνελήφθη γι' αυτό, φυλακίστηκε, απέβρασε και έφυγε και πήγε στην Ισπανία όπου πολέμησε με τους δημοκρατικούς, τις διεθνείς ταξιαρχίες. Όταν τέλειωσε ο εμφύλιος στην Ισπανία, γύρισε η Σοβιετική Ένωση και ήρθε μετά στην Ελλάδα, όπου, με την απελευθέρωση στην Ελλάδα, όπου ασχολήθηκε με τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Ήταν και στην προσπάθειά του, ζούσε πάρα πολλά χρόνια κάτω από κατάσταση παρανομίας. Και ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα και ενδιαφέρον ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και η άποψη την οποία με παρησία εκφράζει, άστα να συμφωνεί κανείς, διαφωνεί, όπως τον βλέπει σήμερα εκείνος, και τη στέλνει την άποψή του στην ηγεσία του ΚΚΕ μέσω των ασυρμάτων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Και δείχνει που ήταν αρκετά πολύ υψηλό στέλεχο, το οποίο έπαιξε αρκετά καθοριστικό ρόλο στι πολιτικέ εξελίξει και στην, γραμμή, στην υλοποίηση τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματο στην Ελλάδα. Και βεβαίω έτσι παίρνει το ρήτρο, παίρνει την απόφαση, φτάσει την τραγική απόφαση να αυτοκτονήσει, ακριβώ γιατί φοβούμενο ότι ίσω να μην αντέξει, ίσω να του βρουν να βασανιστεί και να μην μπορέσει έτσι να. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο υπηρέτησε το κόμμα στο οποίο άνοιξε. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση είναι μια τραγική περίπτωση, ο Πλουμπίδης. Έτσι, ο Πλουμπίδης, ο οποίος ήταν ένας ενεργός συνδικαλιστής ως δάσκαλος από τη δεκαετία του 30, είχε συλληφθεί από τότε. Είχε συλληφθεί τότε και είχε δικάσει. Και λοιπά. Στη συνέχεια γίνει μέρος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, μετά Κεντρική Επιτροπή, και όχι μέρος του πολιτικού γραφείου πια, υπεύθυνος του παράνομου μηχανισμού. Είναι ένας πάρα πολύ συνεπής άνθρωπος απόψεις και ιδέες, ο οποίος αναλαμβάνει. Θεωρείται να αναλάβει και την ευθύνη και πολιτικά και προσωπικά όταν συλλαμβάνεται ο Μπελογιάννης και στέλνει τα δύο γράμματα, ένα στην ασφάλεια και το άλλο στους δημοσιογράφους. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Μέσα στο πλαίσιο και στις συνθήκες στις οποίες διεξάγεται και κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, είναι και άρρωστος. Έτσι. Πέφτει. Εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ήταν ότι πέφτει θύμα των συνθηκών της παρανομίας και της αντίληψης που υπάρχει εκείνη τη στιγμή στον Ζαχαριάδη γύρω πρέπει να βγει ότι ένας ήρωας αλλά ο Πλουμπίδης και λόγω παλαιών διαφωνιών παίζει ένα περίεργο και ύποπτο ρόλο με το αποτέλεσμα είναι ότι ο Πλουμπίδης όταν γίνεται η δίκη να τον έχει καταδικάσει ήδη το κομμουνιστή δίκη του Πλουμπίδη να τον έχει ήδη καταδικάσει το κομμουνιστικό κόμμα να ερωτάτε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι να και οι δικοί σας σας έχουν βγάλει σε δυσμένεια και να απαντάει ο ίδιος όταν απαντάει ο Πλουμπίδης αυτά κύριε πρόεδρε είναι θέμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα τα λύσει το ίδιο. Νομίζω ότι είναι μια στάση απόλυτα ηθική στάση ενός αυτού που βαθιά πιστεύει στα πιστεύω του και δεν βάζει την δικιά του μοίρα πάνω από το κόμμα του και από το κόμμα του με την ευρύτερη έννοια, έτσι, την ιστορία του λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Μία τελευταία παρατήρηση έχει μια σημασία να αναφερθούμε στους εκτελεσφέντες, στους άλλους τρεις, δηλαδή τον Αργυριάδη, τον Καλούμενο και τον Πάτση. Βιωτικοί τρεις, έτσι, και τον Πάτση. Και βιωτικοί τρεις, έτσι, πέρα από την εκτελέσφη, ήταν άνθρωποι που μέχρι να συλληφθούν, έτσι, ήταν στελέχη σοβαρά και με πολύ υπεύθυνους ρόλους μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νομίζω ότι το γεγονός ότι η πρώτη ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ που δεν αναφέρει τα ονόματά τους, αναφέρει μόνο τον Μπελογιάννη, ο οποίος Μπελογιάννης, ανοίγω παρέθεση, εντάξει, ήταν ήρωας με αυτό που ακόμα και ως παιδιά μπορούμε να φανταστούμε. Εντάξει. Δεν ήταν άνθρωπος από άλλη πάστα. Ήταν άνθρωπος από άλλη πάστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν άντεξαν και λύγησαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν τους κάνει λιγότερο εκτελεσφέντες. Και επίσης, ξαναλέω, έχει μια σημασία η συνολική προσφορά του καθενός με τον τρόπο του Αργυριάκη και του Καλούμενου με τη συνολική του πορεία μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και του Μπάση με την επιστημονική του προσφορά, η οποία ακόμα και σήμερα μπορεί να θεωρηθεί αξεπέραστη με την βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα και τον Αντέο. Αυτά σε γενικές γραμμές, σε λίγο παραμίλησα. Πάλι θέλω να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή όλων όσων εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ τιμητική και για μένα και για όλη αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.